από την οποία το επόμενο βήμα είναι να κλείσουμε την τεχνική συμφωνία. Αυτό που λέγεται το Staff Level Agreement. Η επιδίωξη είναι αυτό να γίνει ή δυνατόν μέχρι 20 Μαρτίου. Εάν τελειώσει αυτό, σημαίνει ότι συμφωνούμε ό,τι συμφωνούμε. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση. Βλέπουμε το τέλος του μνημονίου, το τέλος του τρίτου προγράμματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ορισμένων, μάλλον πολλών, θα μπορέσουμε εντός του 2017, εφόσον ενταχθούμε στο QE, να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές. Τους ώστε το 2018 να είμαστε κάπως πιο ευρεωμένοι, ας το πω έτσι, και να κυλήσουν πιο ομαλά τα πράγματα. Να διευκρινίσω, αν και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε μετά, ότι όλα αυτά για μας δεν αποτελούν το τέλος της κρίσης. Αποτελούν όμως κάτι, μια νέα φάση, που θα ήθελα να τη συζητήσουμε, διότι ακούγονται και διάφορες απόψεις, που θα είναι κάτι σαν ένα ξέφωτο. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τη δική του την πλευρά, για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το πώς θα διαχειριστούμε το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα βρούμε πραγματικά ποιες επιχειρήσεις είναι βιώσιμες και να δώσουμε λύσεις βιωσιμότητας για αυτές. Σε πλήρη εξέλιξη, όπως είπα.